Καλημέρα και πάλι. Δεν θα πραγματοποιηθεί, αυτή είναι η είδηση, τέλεια, για την Εθνική Επιτροπή της ΕΠΟ σήμερα το μεσημέρι, όπως ήταν προγραμματισμένο. Αλλά είναι κάτι το οποίο το έχει αποφασίσει η Ομοσπονδία. Έχει αναβάλει την σημερινή εκτελεστική για αύριο το μεσημέρι. Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί γίνονται διερευνητικές επαφές και με άλλες πιθανές λύσεις στο εξωτερικό και μόνο στο εξωτερικό, για να φιλοξενηθεί ο τελικός κυπέλου, για να δούμε αν θα τα καταφέρουν και πώς θα τα καταφέρουν και πότε θα ριστικοποιηθεί. Δεν παίζει πλέον η λύση του Αγρινίου. Ο λόγος που δεν παίζει η λύση του Αγρινίου και άλλων ελληνικών γηπέδων, εντός της επικράτειας δηλαδή γηπέδων, είναι γιατί δεν περιλαμβάνεται στην προκήρυξη, και στην Ομοσπονδία φοβούνται με αυτά που έχουν δει και την άρνηση, όπως τονίζουν οι ίδιοι, της πολιτείας να συνδράμει, ίσα ίσα μόνο προβλήματα να υποστηρίζουν ότι τους δημιουργεί, φοβούνται την προσφυγή κάποιας ομάδας στο διαιτητικό σε περίπτωση που δεν είναι το γήπεδο του τελικού, είτε το πανθεσσαλικό είτε κάποιο στο εξωτερικό. Οπότε πλέον θα αναζητούνται μόνο γήπεδα στο εξωτερικό, όχι μόνο η περίπτωση της Κύπρου, η οποία αυτή την ώρα που μιλάμε, γιατί από ώρα σε ώρα αλλάζουν αυτά τα πράγματα δυστυχώς την φετινή χρονιά, εγώ με την Κύπρο ως επιλογή δεν θα πόνταρα τα χρήματά μου εκεί, δεν μου νοιάζει δηλαδή να είναι το φαβορί. Εξετάζονται λοιπόν και άλλες λύσεις από το εξωτερικό και θα φανεί αύριο στην εκτελεστική ποιες είναι πιθανές και ποια θα ψηφίσουν τα μέλη της εκτελεστικής, προκειμένου να μάθουμε και πλέον το πότε θα γίνει ο τελικός, γιατί με τελικό στο εξωτερικό μπορεί να είναι και άλλη ημερομηνία, ανεπηρέαστα από τις εθνικές εκλογές τις δικές μας, αλλά και σε ποια χώρα θα γίνει. Ψήνεσαι για να Παρίσι? Δεν έχουμε πάει μαζί. Ψήνουμε για να Παρίσι. Ωραία. Ωραία. Αν και έχεις πάει εσύ, θα γίνει στο ξεναγόσμου λοιπόν. Αυτή λοιπόν είναι η είδηση που μας λέει ο Γρηγόρης. Δεν θα γίνει η συνεδρίαση της εκτελεστικής. Στο τραπέζι παραμένει η Κύπρος, δεν είναι πλέον το Αγρίνιο και υπάρχουν επαφές της Ομοσπονδίας και με άλλες πόλεις, χώρες του εξωτερικού, για να γίνει αυτός ο θρυλικός τελικός κυπέλου. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη, αν δεν έχεις κάτι άλλο. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Διευκρίνηση απλά σε αυτά που επανέλαβες και εσύ, ότι μιλάμε πλέον μόνο για τελικούς και κλεισμένων των θυρών στο εξωτερικό. Σωστά. Ωραία. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν ήταν η είδηση.